πραγματικό διακύβευμα. Το πραγματικό διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι εάν θα πάμε σε μια ουσιαστική αλλαγή των όρων του μνημονίου μέσα από μια σταδιακή διαδικασία και θα μείνουμε στο ευρώ, ή αν θα πάμε σε μια λογική καταγγελίας και θα αναγκαστούμε να φύγουμε από το ευρώ γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα το αναλύσουμε στη συζήτησή μας και αν μπορέσουμε να δούμε πέρα. Ωραία. Λοιπόν, με αυτές τις τοποθετήσεις να πάμε αμέσως τώρα σε σύντομες διαφημίσεις. Επανερχόμαστε να ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο το debate για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις καλώς εγώ των πραγμάτων στα ερωτήματα που θα τεθούν. Πάμε. Στο Βερόπουλο με σούπερ προσφορές. Ελάτε για Δημητριακά Kellogg's All Brand 35% φθηνότερα. Ψωμί Toast Καραμολέγκος 35% φθηνότερα 1,29. Και τυρί Toast τιμής κληροπίντος 5,90 το κιλό. Ακόμα, μαλακτικά σουπλίν και οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες Colgate 30% φθηνότερα. Βερόπουλος, Βέρος Έλληνας. Κάτι θεαματικά απλό μόλις έφτασε και σας φέρνει συναρπαστικούς αγώνες από το ελληνικό πρωτάθλημα, το Champions League και την Premier League. Τις καλύτερες ταινίες του Hollywood σε πρώτη προβολή. Υπέροχα παιδικά και όλα τα ελεύθερα ψηφιακά κανάλια. Τόσο απλά. Υποδεχτείτε την Nova Επίγεια. Το νέο, εύκολο τρόπο να βλέπουν όλοι Nova με απλή εγκατάσταση, χωρίς δορυφορικό πιάτο, μόνο από 9,90 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δώρο. Nova Επίγεια. Θεαματικά απλό. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, Θάνος Μιχούτσικος, Η Αγάπη Είναι Ζάλη, 1986. Μαζί, Tom Jones, όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Μην χάσετε το τρίτο CD και Who is Who, ο απόλυτος οδηγός για τις διακοπές σας. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, Αλεξάκης Energy. Εγγύηση ποιότητας και απόδοσης. Ελάτε στο Ρικάρτο. Σε ένα άνετο και ασφαλή χώρο έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε παλιά και καινούργια χρυσαφικά άμεσα, γρήγορα και με απλές διαδικασίες. Αγοράζουμε οτιδήποτε χρυσό και σε οποιαδήποτε κατάσταση. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, άμεσα, με μετρητά και σε τιμή κοσμήματος. Ρικάρτο, Πατησίων 32 στην Ομόνοια. Τηλέφωνο 215-51-08-500. Και να θυμάστε πάντα, μόνο εμείς αγοράζουμε ή ενεχειριάζουμε τα χρυσά σας κοσμήματα σε τιμή κοσμήματος και όχι χρυσού. Πατησίων 32 λοιπόν, αγορές πωλήσεις χρυσαφικών ενεχειροδανειστήριων Ρικάρτο. Αν σκέφτεστε για σπίτι, στον Καλέργη υπάρχει λύση. Καλέργης. Γερά και φθηνά σπίτια από μπετόν μονομπλοκ, πιο γερά από τα χτιστά. Αντισεισμικά, με κολόνες και δοκάρια, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό και NAC. Τώρα και σύμμικτες πολυόρροφες κατασκευές και τροχοβίλες. Με πιστοποίηση ποιότητας ISO, χωρίς επιβάρυνση ΙΚΑ, δυνατότητα δανειοδότησης και παράδοση μόνο σε 3 μήνες. Καλέργης. Στα Μέγαρα. Τηλέφωνο 2296-082-100. Πάλι λοιπόν πίσω στο στούντιο, είμαστε εδώ πέρα με συντροφιά με όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων πλην της Χρυσής Αυγής, ο οποίος βεβαίως έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να παρίσταται παρουσία όλων των υπολείπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Αυτό για να διευκρινίσουμε γιατί θα λείπει από εδώ πέρα η Χρυσή Αυγή και δεν είναι παρούσα. Λοιπόν, αν παρευρίσκονταν, δεν θα παρευρισκόμουν τουλάχιστον εγώ. Και είπα, δεν ξέρω τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ το ξεκαθαρίζω αυτό για να μην υπάρξουν τυχόν παρεξηγήσεις. Να πάμε όμως, πρωτού περάσουμε στο debate, θέλω να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο το οποίο φτιάξαμε για εσάς. Προέρχεται από την Ακαδημία Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ένα έγγραφο το οποίο αποτελεί ντοκουμέντο. Και πάει λίγο πιο πίσω, στο 2010, 2 Ιουλίου συγκεκριμένα, και ουσιαστικά προβλέπει τι ακριβώς θα συμβεί στην Ελλάδα, ποια θα είναι η εξέλιξη με το μνημόνιο, ποια θα είναι η πολιτική κατάσταση και πώς θα υπάρξει ακόμη και η άνοδος αριστεράς. Όλα αυτά τα πράγματα καταγράφηκαν τον Ιούλιο του 2010. Πάμε να το δούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το συζητήσουμε μετά.
Όσοι και προβληματισμό προκαλεί επίσημη έκθεση της Ακαδημίας Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στις 2 Ιουλίου του 2010, όπου γίνονται σαφείς προβλέψεις για το μέλλον της οικονομίας, τις κοινωνικές εξελίξεις και την τύχη του μνημονίου στην Ελλάδα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσοι οι Βρετανοί γνώριζαν ήδη την εξέλιξη της κατάστασης όταν οι Έλληνες πολιτικοί σήμερα δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν τι μέλη γενέστε. Χαρακτηριστικά η έκθεση αναφέρει. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μέλος του ευρώ στην περιοχή χωρίς το δικό της νόμισμα. Για τον λόγο αυτό έχει υποφέρει δυσανάλογα από τις παρούσες εξελίξεις. Η απουσία εθνικού νομίσματος σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να επιτρέψει την υποτίμηση του νομίσματος βάσει της πραγματικής αξίας του στην οικονομία, γεγονός που προξένησε σοβαρές συνέπειες σχετικά με τον ρόλο του τουριστικού συναλλάγματος στην Ελλάδα. Μετά την αρχική άρνηση το 1999, η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ τον Ιανουάριο του 2001. Εκείνη την εποχή η απόφαση αυτή είχε δεχτεί αρνητική κριτική, καθώς η στατιστική βάση για την Ελλάδα, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της συνθήκης του Μάστριχ, έμοιαζε θολή. Ωστόσο, η στεναρή υποστήριξη σημαντικών παραγόντων από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπως ο Ζεσκάρ Ντεστέν και ο Γκένσερ, εξασφάλισαν την άρση των αντιρρήσεων. Η ανεργία αυξάνεται συνεχώς και όπως και το εθνικό χρέος, φαίνεται να υπερβαίνουν κατά πολύ τα στατιστικά δεδομένα. Η λαθρομετανάστευση είναι ραγδαία και παρά το γεγονός ότι τα σύνορα φυλάσσονται καλύτερα από όσο στο παρελθόν, η γεωγραφία του συνόλου της χώρας αποτρέπει την αποτελεσματική αστυνόμευση και οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν φαίνονται έτοιμες να λάβουν αποτελεσματικά και μη συναισθηματικά μέτρα εναντίον των λαθρομεταναστών όπως έχει πράξει η Ιταλική κυβέρνηση. Ακόμη και οι αισιόδοξες εκτιμήσεις προβλέπουν πως η οικονομία θα παραμείνει σε ύφεση για το μακρινό μέλλον. Investors Chronicle, Λόντον, 7 έως 13 Μαΐου 2010. Δεδομένα από άρθρο «Η ελληνική κόλαση δεν έχει τελειώσει ακόμη». Η θεωρία και το ήθος της παγκοσμιοποίησης υιοθετήθηκε ολοκληρωτικά από μια γενιά Ελλήνων διανοουμένων, γεγονός που σπανίως παρατηρείται στον κόσμο. Από τη μια πλευρά, υπήρξαν από τις μέρες των πολέμων της Ανεξαρτησίας και πρωτύτερα μια σημαντική μειοψηφία Ελλήνων, οι οποίοι είχαν βλέψεις προς τη Ρωσία και το Βυζαντινό παρελθόν, παρά τη στροφή προς την Δύση. Η επιρροή τους ενδεχομένως να αυξηθεί στις παρούσες συνθήκες. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τόσο σημαντική καθώς συνδέει πολλές χορδές της διεθνούς οικονομικής σκηνής γενικότερα. Η πολιτική και οικονομική ατζέντα που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα από τις αρχές του 2000 είχε ήδη θεμελιωδώς εγκαθιδρυθεί στη ΣΥΠΑ χωρίς όμως καμία ελαστικότητα στην εφαρμογή. Συνεπώς, η ελληνική κρίση κρίνεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι άλλων κρατών όπως η Ισλανδία το 2009. Η σκληρά εργαζόμενη και η ειλικρινής πλειοψηφία των Ισλανδών παραπλανήθηκε από μια αδαή και ιδεολογικά υποκινούμενη ελίτ σε ένα σκοτεινό διάδρομο. Ωστόσο, το έθνος παραμένει πολιτικά σταθερό. Αποτελεί επίσης έναν αναντικατάστατο στρατηγικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ διαθέτει μεγάλες ποσότητες αλλιεύματα, τουρισμό και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που του καθιστούν ικανό να αγνοήσει την διεθνή πίεση, ώστε να προχωρήσει σε μια άμεση ρύθμιση χρέους. Στην Ελλάδα, η πολιτική πρόκληση προς την παγκοσμιοποίηση είναι πολύ πιο αιχμηρή, καθώς δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει ποτέ να βελτιώσει την οικονομική θέση της χώρας, ενώ αντίθετα υπάρχουν οι εναλλακτικές θέσεις παρατάξεων, οι οποίες είναι αντιαμερικανικές. Αυτό το γεγονός καθιστά την προοπτική της χρεοκοπίας και τη συναναστροφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διεθνείς τράπεζες θετική έκβαση. Το μνημόνιο του Μαΐου του 2010 είναι βέβαιο πως θα αποτύχει να σταθεροποιήσει την κατάσταση του μεσοπρόθεσμου μέλλον για ένα σύνολο διαφορετικών λόγων. Αλλά ο πιο σημαντικός από όλους είναι ότι αντιμετωπίζει την ελληνική κρίση σαν αποτέλεσμα κυβερνητικής ρευστότητας στην οικονομία, ενώ η πραγματική κρίση είναι στη ρευστότητα των χρημάτων και την πιθανή χρεοκοπία. Ο άγνωστος χ σε όλους τους υπολογισμούς είναι μέχρι πού οι κοινοί Έλληνες θα είναι πρόθυμοι να επιτρέψουν τη ροή των χρημάτων τους στο τραπεζικό σύστημα μέσα στο παρόν κλίμα βεβαιότητας. Υπάρχει η φυσική τάση να επιχειρούν να στηρίξουν τη νέα κυβέρνηση στην Αθήνα, αλλά αυτό θα είναι δύσκολο με την Ελλάδα, αφού η κρίση ξέσπασε εξαιτίας της δημοσιοποίησης για την χειραγώγηση των στατιστικών στοιχείων, αφού οι χρηματιστηριακές αγορές εξετάζουν με λεπτομέρεια όλους τους αριθμούς. Οι αγορές τον Μάρτιο και Απρίλιο έκαναν τις δικές τους εκτιμήσεις, προτού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στις δικές της, ανεβάζοντας την τιμή για την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους στα ύψη. Ο Παπανδρέου ίσως υπολογίζει ότι κάποια άλλη κρίση κρατικού χρέους θα ξεσπάσει στην διεθνή σκηνή σύντομα και έτσι η Ελλάδα θα μπει στο περιθώριο στο πιθανό ενδεχόμενο μιας μεγάλης κρίσης των ισπανικών τραπεζών. Αυτό όμως αποτελεί άτοπη αισιοδοξία. Λοιπόν,
Ερωτηματικά προκαλεί το συγκεκριμένο έγγραφο, γιατί ακριβώς οι Βρετανοί γνωρίζανε από το 2010 τι πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Και ο προβληματισμός νομίζω ότι είναι εύλογος. Εμείς δεν γνωρίζαμε τι πρόκειται να γίνει. Γιατί φτάσαμε σήμερα εδώ πέρα και όλοι ή τουλάχιστον κάποιοι θεωρούν ότι τα πράγματα αυτά ήταν μια έκπληξη προς αυτούς. Θέλω μια τοποθέτηση να καλησπερίσω καταρχήν τον Παναγιώτη Παναγιώτη από το Λονδίνο, τον τεχνικό χρηματιστηριακό αναλυτή, σε ό,τι αφορά το έγγραφο αυτό και να μας πει, έχουμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό? Ωραία. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας. Να περάσουμε τότε αμέσως στην πρώτη ερώτηση του debate και να τη δούμε παρακαλώ στην οθόνη μας. Η ερώτηση είναι, μπορείτε να βοηθήσετε λιγάκι, πώς θα διαχειριστεί η Ελλάδα ένα εθνικό νόμισμα όπως η δραχμή, εφόσον δεν έχει συναλλαγματικά αποθέματα? Λοιπόν, τα ερωτήματα αυτά είναι χρονομετρημένα. Θα ξεκινάει κάθε φορά ένας από τους προσκεκλημένους. Θα έχει 40 δεύτερα στη διάθεση του για να τα απαντήσει. Και ο χρόνος βεβαίως ξεκινάει εφόσον είστε έτοιμοι και το έχετε δει όλοι σας, κύριοι. Κύριε Μωραϊτάκη, είστε έτοιμος να ξεκινήσουμε? Όπως λοιπόν, θέλετε, στα πάντα. Παρακαλώ. Ο Νίκος Λούντζης, ο σκηνοθέτης, θα με βοηθήσει και να ξεκινήσει τον χρόνο τώρα, παρακαλώ. Να σας πούμε, κύριε Μωραϊτάκη. Κοιτάξτε πώς θα διαχειριστεί. Καταρχήν πρέπει αμέσως να αξιοποιήσουμε την γεωργία και την κτηνοτροφία. Και υπάρχουν διάφορες απόψεις επ' αυτού. Το άλλο είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε ασφαλώς ας πούμε, τους πόρους που έχουμε. Πρέπει η Ελλάδα να γίνει ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που έχουν και υψηλές αμοιβές για τους εργαζόμενους, όπως χρηματοοικονομικό, τουριστικό, ναυτιλιακό, εμπορικό, κέντρο logistics, διαμετακομιστικό, εκπαιδευτικό, και κακώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Επίσης υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, όπως να προσελκύσουμε τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης που να μένουν από 6 έως 12 μήνες με κατάλληλα φορολογικά κίνητρα. Οι ρυθμίσεις αυτές υπάρχουν στη Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν στο Γιβραλτάρ, υπάρχουν στην Κύπρο, για να μιλήσουμε για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους όρους του εμπορικού ισοζυγίου. Μάλιστα. Λοιπόν, να σταματήσουμε τον χρόνο, παρακαλώ. Είναι λογικό ότι θα υπερβαίνουν προφανώς προσκεκλημένοι τον χρόνο. Να περάσουμε στον κύριο. Αν έχουμε κάποιο ρολόι, θα μας βοηθούσε να. Υπάρχει το ρολόι αυτό. Μπορείτε, παρακαλώ, να το βλέπετε. Αν μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους, στον σκηνοθέτη μου το λέω αυτό, και στην οθόνη εκεί για να βλέπει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, θα σας προετοιμάζω και εγώ όταν πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του χρόνου. Λοιπόν, κύριε Τριγάζη, είστε έτοιμος? Βεβαίως. Παρακαλώ, σας ακούμε. Νομίζω ότι το ερώτημά σας είναι εντελώς υποθετικό, γιατί κανένας σε αυτό το τραπέζι, κανένα ακόμα δεν προτείνει την επιστροφή στη δραχμή. Άρα δεν βλέπω πιθανότητα επιστροφή στη δραχμή. Ούτε από την πλευρά των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων υπάρχει μια τέτοια πρόταση, ούτε πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα οθήσουν την Ελλάδα, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας εννοώ, για έξοδο από το ευρώ. Έχετε αλλά το ερώτημα. Δεύτερα, παρακαλώ, σας ενημερώνω, έχετε 10 δεύτερα. Παρακαλώ. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Εμείς από τη Δευτέρα, κύριε Μούτσο, που θα καταργήσουμε το μνημόνιο, θα προωθήσουμε ένα πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας. Και πράγματι, όπως είπε ο κύριος Μωραϊτάκης, αυτή η χώρα δεν είναι ψωροκόστενα. Έχει δυνατότητες ανάκαμψης και ανάπτυξης. Μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος σας έχει ξεπεραστεί. Να ακούσουμε.